Σύμφωνα με τον Άλαν Μακόφσκι, σημαντικό πολιτικό αναλυτή σε Ινστιτούτο στην Ουάσιγκτον, ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν πιθανότατα θα αποφύγει για αρχή μια ευθεία αντιπαράθεση με την Τουρκία, εκτός αν προκληθεί. Για την Κύπρο, ο Μπάιντεν μπορεί να μην δώσει προτεραιότητα στην επίλυση του μακροχρόνου ζητήματος που σχετίζεται με την Τουρκία, αλλά γνωρίζει καλά το θέμα και θα επιζητήσει νέες συνομιλίες για την επανένωση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, δήλωσε ο Αμερικανός ειδικός Μακόφσκι. Ο Μπάιντεν είναι ευαίσθητος στις τουρκικές προσπάθειες για αλλαγή του status quo στην Κύπρο, αφού μια διαφορετική στάση θα δημιουργούσε ένταση με την Ουάσιγκτον, ενώ μπορεί επίσης να αναγκαστεί να ασκήσει έντονες αντιρρήσεις για τις δραστηριότητες της Τουρκίας για έρευνα υδρογων ανθράκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν επιθυμεί επίσης καμία ένταση με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα και Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο, συνέχισε ο ίδιος. Ο Μακόφσκι δήλωσε ότι μια περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας κατά τους πρώτους μήνες της κυβέρνησης Μπάιντεν φαίνεται σχεδόν αναπόφευκτη, εκτός εάν η Τουρκία αλλάξει την εσωτερική και περιφερειακή πολιτική της. Ο Μπάιντεν θα ενημερώσει την Τουρκία νωρίς για το τι αναμένει από αυτήν, είπε ο ίδιος. Η προκλητική στάση του Ερντογάν, που προβάλλει την Τουρκία ως μια ηγετική περιφερειακή δύναμη, θα έχει την απάντησή της, τονίζει ο Άλαν Μακόφσκι, συνεργάτης σε ζητήματα ασφάλειας και διεθνούς πολιτικής στο Κέντρο Αμερικανικής Προόδου, ένα Ινστιτούτο Πολιτικής με έδρα την Ουάσιγκτον. Οι αντίθετες θέσεις σε διάφορα επίπεδα θα μπορούσαν πιθανόν να ενισχύσουν τις δυσκολίες στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Ο Μπάιντεν πιθανότατα θα διερευνήσει τομείς πιθανής συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας, ειδικά κατά της Ρωσίας. Μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική για τον Μπάιντεν θα αφορά η προσπάθεια της αποφυγής διάσπασης των σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, οι οποίες είναι σε άσχημο επίπεδο κατά τα 4 χρόνια διακυβέρνησης του Τραμπ και η Τουρκία εξακολουθεί να είναι μία από αυτούς τους συμμάχους, δήλωσε ο Μακόφσκι σε ανάλυση που δημοσιεύτηκε από το Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Ασφάλειας. Ο Μπάιντεν αρχικά θέλει να διατηρήσει μια υγιή διπλωματική σχέση με την Τουρκία στο μέτρο του δυνατού, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι δυνατό, δήλωσε ο Μακόφσκι. Ο Τραμπ απέτυχε να επιβάλλει τις κυρώσεις που του ζήτησε το Κογκρέσο για την αγορά των S-400, αγνόησε μια σειρά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Τουρκίας, ενώ παρεμπόδισε τη δίωξη της τράπεζας Halk Bank. Ο Μακόφσκι επεσήμανε δύο άλλους τομείς διαμάχης μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι προέβλεψε ότι θα είναι απίθανο να αλλάξουν. Πρώτον, η συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών με τις κουρδικές μονάδες προστασίας του λαού και δεύτερον, η υπόθεση έκδοσης του Φετουλάχ Γκιουλέν, ενός αυτοεξόριστου Ισλαμιστή ημάμι, τον οποίο η τουρκική κυβέρνηση κατηγορεί ότι υποκίνησε την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Ο Μπάιντεν πιθανότατα θα συνεχίσει μια προσπάθεια για τη δημιουργία ενός συνασπισμού με συριακές κουρδικές ομάδες πιο αποδεκτές από την Άγκυρα. Η επιτυχία σε αυτήν την κίνηση θα είναι στην καλύτερη περίπτωση μια μεγάλη προσπάθεια. Όσον αφορά τον Γκιουλέν, η τουρκική κυβέρνηση μπορεί να έχει συνειδητοποιήσει τη ματαιότητα της έκδοσης, αν και ο Ερντογάν δεν θα απορρίψει αυτήν την απέτηση, είπε ο Αμερικανός ειδικός. Ο Μπάιντεν θα επιχειρήσει να βάλει την Τουρκία σε τροχιά ΝΑΤΟ ξανά, κάνοντας μια καλή προσπάθεια. Τι θα γίνει όμως όταν κατανοήσει και αυτός ότι οι Τούρκοι κινούνται ήδη σε άλλο επίπεδο και δεν πρόκειται να επιστρέψουν ποτέ σε προηγούμενες πολιτικές? Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.